Σημασία, καθώς οι πληροφορίες έλεγαν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ότι θα είχαμε και διοικητικές αλλαγές, κυρίως ό,τι αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Χρήστος Χριστοφή λοιπόν έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστανθε, κυρίες και κύριοι. Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας εξέλεξε απόψε τους 10 υποψηφίους που θα συμμετέχουν στο νέο δεκτασίγμα του ομίλου. 6 από τους 10, Χρήστανθε, είναι νέα πρόσωπα, ενώ 4 συμμετείχαν και στο επερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα, για να συνεδριάσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να καταρτιστεί σε σώμα και να επιλεγούν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, θα πρέπει η Χρήστανθε να δώσει τη συνένεση της Κεντρικής Τράπεζας για τα 6 νέα πρόσωπα. Όπως μας δέχθηκε, η συνένεση της Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται το συντομότερο δυνατόν. Την αναβολή της εκλογής των 10 υποψηφίων ζήτησε κατά η Γενική Συνέλευση ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Αυξέντης Αυξεντίου, λέγοντας, Χρήστανθε, πως είναι έλλειψη σεβασμού προς την Κεντρική Τράπεζα να γίνει κάτι τέτοιο, προτού δώσει τη συνένεσή της για τα 6 νέα μέλη. Δεν είναι τυχαίο, πρόσθεσε ο Αυξέντης Αυξέντη, ότι ανάμεσα στους επισήμους που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση δεν βρίσκεται η διοικητής της Κεντρικής, η κυρία Χριστάλα Γιορκάτση. Τα καινούργια μέλη, Χρήστανθε, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής, για τα οποία αναμένεται, όπως προαναφέραμε, η συνένεση της Κεντρικής, είναι η Ρένα Γεωργιάδου, η οποία εμφανίζεται ως φαβορή για τη διαδοχή του Ανδρέα Παναγιώτου, ο οποίος μετά από 9 χρόνια αποχωρεί από την Προεδρία του Ομίλου. Ο Ντέιβιντ Μπονάν, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της Ερκόιν σε Ελλάδα και Κύπρου και Κύπρο και εμφανίζεται ως επικρατέστερος για τη θέση του Αντιπροέδρου. Και η Μαρίνος Γιαννόπουλος, Χριστόδηλος Χατζησταυρής, Ευρυπίδης Πολυκάρπου και Γιώργος Φεραίος. Τα 4 μέλη που έχουν επανεκλεγεί και δεν χρειάζονται νέα συνένεση από την Κεντρική είναι η Ανδρέας Χαρίτου, Ιωάννης Μάτσης, Μαριάννα Παντελίδου και Βάσος Κομοδρόμος. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να συμμετέχει ο Γιάννος Χαριλάου, ενώ μέλος είναι και ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του Ομίλου, Μάκης Κεραυνός. Η θέση του δεύτερου εκτελεστικού μέλους παραμένει ακόμη καινή μετά την αποχώρηση του Μάριου Κληρίδη για τον συνεργατισμό. Κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση, Χρήστανθε, ο Ανδρέας Παναγιώτου, καταχειροκροτούμενος, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. Αποχωρώ με τις καλύτερες αναμνήσεις και με την συνείδηση μου ήσυχη ότι έπραξα το καλύτερο για την Ελληνική, είπε ο Ανδρέας Παναγιώτου. Από την πλευρά του, ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του Ομίλου, ο κ. Μάκης Κεραυνός, αφού έμπλεξε το εγκόμιο του Ανδρέα Παναγιώτου, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, Χρήστανθε, στα επικείμενα stress test και τα αυστηρά, όπως είπε, σενάρια. Ο Μάκης Κεραυνός διερωτήθηκε πότε θα εξαντληθεί η αυστηρότητα των Ευρωπαίων εταίρων μας, τονίζοντας πως δεν είναι κατανοητό γιατί η Κύπρος θα πρέπει να υποστεί μέσα σε λίγους μήνες ένα δεύτερο αυστηρό stress test, από τη στιγμή, όπως είπε, που είναι η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης που της έχει επιβληθεί κούρεμα καταθέσεων. Χρήστανθε. Μάλιστα. Πάντως προκαλεί εντύπωση η τοποθέτηση του πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, με δεδομένο κιόλας το τι παρακολουθήσαμε να γίνεται στην περίπτωση, ας πούμε, της Τράπεζας Κύπρου. Έτσι. Δηλαδή, και λόγω του πώς διορίζονται τα μέλη, συνήθως διορίζονται και μετά δίνει την έγκριση της Κεντρική. Τώρα, θα δούμε τι πρόκειται να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Χριστοφή.